με τον Duster, η Dacia ανέβηκε τουλάχιστον ένα, για να μην μπούμε περισσότερα, επίπεδα. Η εξωτερική του εμφάνιση φωνάζει από μακριά ότι είναι ένα γνήσιο εκτός δρόμου αυτοκίνητο. Μπάρες οροφής, φουσκωμένη θόλη, μεγάλη απόσταση από το έδαφος, προστατευτικές ποδιές εμπρός-πίσω και ζήτω η εκτός δρόμου οδήγηση. Στο εσωτερικό, επίσης είναι εμφανής η προσπάθεια της Dacia να αναβαθμιστεί σημαντικά. Τα πλαστικά μπορεί να είναι λίγο σκληρά, αλλά δείχνουν ικανά να αντέξουνε. Η οθόνη πολυμέσων ανήκει σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Οι χώροι είναι καλοί για 4 ή και για 5 άτομα και η συμπεριφορά του εντός δρόμου δεν δημιουργεί προβλήματα. Βέβαια, μη φανταστείτε ότι ταξιδεύει και σαν λιμουζίνα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόβλημα δεν θα σας δημιουργήσει, αρκεί οι ταχύτητες να είναι λογικές. Ο κινητήρας είναι πετρελαίου 1500 κυβικών με 110 ύπους. Ταιριάζει πραγματικά γάντι στο χαρακτήρα του Duster, διότι έχει ροπή από χαμηλά και ειδικά στο εξατάχυτο κυβότιο η πρώτη λειτουργεί σαν κοντή σχέση. Για όσους ξέρουν βέβαια ή για όσους θυμούνται τις κοντές σχέσεις στα γνήσια εκτός δρόμου οχήματα. Dacia Duster. Για όσους εξακολουθούν να απολαμβάνουν την πραγματική εκτός δρόμου οδήγηση και δεν έχουν πάει σε κάποιο από τα γλυκανάλατα και ξενέρωτα crossover. Και με όλα αυτά που είδατε πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, τετρακίνηση, βουνά, λόφι, λαγκάδια, κατανάλωση 7,4 λίτρα. Καθόλου άσχημα νομίζω. Όσο για την τιμή, 20.500 ευρώ για αυτήν την έκδοση, την πλούσια του Duster. Δεν είναι πολλά, αλλά στις μέρες μας δεν είναι και λίγα.